Καλημέρα στο Μάνο Επιτροπάκη. Καλημέρα. Καταρχάς, να μιλάμε στον Ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε. Ο Μάνος είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, ο οποίος όμως έχει μπλέξει τώρα σε μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Λοιπόν, Μάνο. Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση όταν άκουσα να σου πω την αλήθεια. Πάμε την ιστορία από την αρχή. Εσείς ετοιμάζεστε, ήσουνα. Με απέλησε ο κύριος Βέρτης μετά την κατάθεσή μου στην ανακρίτρια. Ήμουν μουσικός του κύριου Βέρτη για 10 χρόνια, αλλά 10 ολόκληρα χρόνια. Και με απέλησε με ένα SMS. Επειδή κατέθεσε στην ανακρίτρια για το σκάνδαλο που θα σας παρουσιάζω τώρα, έτσι. Λοιπόν. Ήσουνα λοιπόν επί 10 χρόνια στην ορχήστρα του Νίκου Βέρτη. Μαζί στις συναυλίες, μαζί στα σχήματα, τα μουσικά που κάνατε σε όλη την Ελλάδα. Παντού μαζί. 10 χρόνια. Και είχαμε και καλή σχέση. Δεν είχαμε δηλαδή. Προφανώς. Για να είστε και, καλές σχέσεις. Για να είστε και 10 χρόνια μαζί, προφανώς. Λοιπόν, ετοιμάζεστε. Πάμε, ετοιμάζεστε να πάτε μια συναυλία στην πέρυσι, το Μάιο. Μας έχουν ενημερώσει ότι πρόκειται να γίνουν από το Μάρτιο. Μας ενημερώνουν ότι θα γίνουν 2 συναυλίες στο Ισραήλ. Αλλά δεν είχαν ανοιχτό τότε οι πλατφόρμες εμβολιασμού για μας. Και πρέπει να είμαστε εμβολιασμένοι για να πάμε εκεί. Και λέμε, για πώς θα πάμε. Λέει, δεν πειράζει, παιδιά, θα τον ελάβει το Ισραήλ να μας εμβολιάσει. Εμείς καταλάβαμε όλοι, η κυβέρνηση του Ισραήλ, που είναι ένα σοβαρό κράτος που έχει εμβολιάσει το 70% του πληθυσμού της, έτσι. Είχε εμβολιάσει τους πάντες, είχε αγοράσει πρώτη από όλους εμβόλια στον κόσμο. Μπορεί λέει, το Ισραήλ να του περιθυσεύουν εμβόλιο και για λόγους προβολής της χώρας να θέλει να κάνει μια συναυλία και να μας. Αυτό κάτι τέτοιο καταλάβαμε εμείς. Βέβαια, εγώ πάλι είχα κάποιες αντιρρήσεις γιατί ήθελα ένα πιστοποιητικό να κυκλοφορούμε στην Ελλάδα. Είχα και ένα άλλο φόβο, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, δεν ήθελα κάποιος πλούσιος να πάει να αγοράσει εμβόλια του Ντουμπάι και να μας τα φέρει εδώ πέρα και να μετά να μείνουμε. Δεν μ' άρεσε αυτή η λύση. Ήθελα. Λοιπόν, και μας είπαν ναι, παιδιά, θα γίνει μέσω Κύπρου. Όλη η διαδικασία και θα πάρετε πιστοποιητικά εμβολίου. Οκ. Okay. Και μας φωνάζουν πού για εμβόλιο. Στο Ήτον, μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Μάλιστα. Βλέπω εγώ και έναν κύριο να κάνει ενέργειε στους συναδέλφους, τους μουσικούς. Χωρίς να υπάρχει ένα στενοφόρο, στολές, κάτι. Να βλέπω μια δομή, ρε παιδί μου, κάτι. Κάνα έτσι και ο χώρος ήταν. Μας κούφανε, ας πούμε, έτσι. Εγώ περίμενα να φωνάξω στην Κυπριακή Πρεσβεία, σε ένα χώρο που έχουν για τους διπλωμάτες. Ή σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο, σε ένα εμβολιαστικό κέντρο, τέλος πάντων. Ναι. Είναι συμφωνία μεταξύ κρατών, διακρατική συμφωνία. Μας έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός τα ξέρει όλα. Δεν περνάει αεροπλάνο χωρίς εμβόλια, χωρίς το ξέρει ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιπα τα αρχηγοί των κομμάτων. Προσπαθούσαν να μας δώσουν δηλαδή μια εικόνα ότι όλα είναι νόμιμα, διαφανή, ξέρουν οι πάντες για τα πάντα. Ταυτόχρονα μας έλεγαν όμως μην το πείτε και πουθενά. Λέω εγώ στον γιατρό, γιατρέ, εγώ ξέρετε, ασχολούμαι και με την πολιτική. Λέω ασχολούμαι με την πολιτική, γιατρέ. Έχω ζητήσει να είναι όλα νόμιμα και διαφανή εδώ πέρα. Του δίνω και ένα σήμα δηλαδή, μην κάνετε. Τέλος πάντων, πράγματα που δεν είναι νόμιμα, γιατί εγώ δεν πρόκειται να κλείσω το στοματάκι μου. Με κοιτάει ο γιατρός, μου λέει πώς σε λένε στην αγόρι μου, μου λέω Μάνο Επιτροπάκη με λένε. Μου κάνει το κεφάλι έτσι με ένα νεύμα. Πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, τέλος πάντων. Και... Σε καθησυχάζει. Ναι. Δεν λέμε, οκ, λέει, ας πούμε. Άρχεται και η δεύτερη δόση. Εγώ ζητούσα να μας δώσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού, γιατί ζητούσα πάντα επίμονα τις εγγυήσεις της νομιμότητας. Η μόνη εγγύηση της νομιμότητας για μένα ήταν να βλέπα ένα πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, έτσι. Ναι. Το απέφευγαν λίγο έτσι. Το απέφευγαν. Έβλεπα πως υπάρχουν μια δυσκολία σε αυτό το πράγμα. Και με ανησυχούσε εμένα. Γι' αυτό κιόλας με λέω, Μάνο, κράτα λέω μερικές αποδείξεις, γιατί εδώ πέρα θα πάνε να σε μπλέξουν αργότερα. Λέω, κράτα. Γι' αυτό έβγαλε μια φωτογραφία τον γιατρό την ώρα που κάνει εμβόλιο. Πήρα μερικά στοιχεία. Άρα. Λοιπόν. Περνάει. Στη δεύτερη δόση μου λένε θα γίνει το εμβόλιο, θα σε δώσουμε την κάρτα. Άρχεται η δεύτερη δόση, ούτε πάλι. Η δεύτερη δόση πόσο διάστημα γίνεται από την πρώτη. 21 μέρες μετά. Μάλιστα. Στον ίδιο χώρο. Στον ίδιο χώρο, στο Ήτον, ναι, στο Ήτον. Ούτε πάει την κάρτα. Παιδιά, τι γίνεται με την κάρτα. Μου λένε παιδιά, είστε πολλοί. Μας λένε, μέχρι να τα γράψει για τόσο για να τα στείλει, θα τη δώσουμε στο αεροδρόμιο. Κάνουμε το λοιπόν τη μέρα τη αναχωρήσεω και μας μοιράζουν στο γκέι του αεροδρομίου. Δηλαδή, έχουμε δώσει βαλίτσες, έχουμε δώσει τα μουσικά μας όργανα κτλ. Να τα βγουν κάτω, ξέρετε. Έχουν φύγει ο κύριο Βέρτη με του τρει συνεργάτε που έχουν ταξιδέψει ήδη δύο μέρε πριν. Και μας μοιράζουν κάρτες που ήταν πλαστές. Δηλαδή είχαν άλλες ημερομηνίες εμβολιασμού πάνω από τις πραγματικές. Έλεγαν ότι εμβολιαστήκαμε στο κέντρο του Ελληνικού. Κάνετε πως Κυπριακή Δημοκρατία αυτό, έτσι. Άλλη σφραγίδα γιατρού, ενός γιατρού που δεν το ξέραμε. Όλα λάθος. Και δεν μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε ούτε και στον κύριο Βέρτη, γιατί είχε αναχωρήσει νωρίτερα. Τέλος πάντων, εμείς επειδή πήγαμε τώρα στην Ισραήλ και γινόταν οι πολεμικές συγκρούσεις, γυρίσαμε την επομένη. Εγώ πήγα και έκανα 4 σωμάτων όμως όταν γύρισα στην Αθήνα. Γιατί κάτι μυριζόμουν όλες αυτές τις μέρες. Αφού πέρασα το πρώτο σοκ των βομβαρδισμών, λέω Μανώ, κάτσε να πάει να κάνει ένα 4 σωμάτων. Γιατί με όλα αυτά που είδες εδώ πέρα, ας πούμε, δεν μου έπαιρνε καμία εμπιστοσύνη όλο αυτό το πράγμα. Και ειδικά βέβαια έχοντας στα χέρια μου και την κάρτα αυτή που ήταν άλλα αντάλλων, έτσι. Και διαπιστώνω πως είναι μηδενικά τα αντισώματά μου. Τίποτα. Αρνητικό το τεστ. Ζητάω εξηγήσεις από την εργοδοσία μας. Από τον βοηθό του, από τον ξάδερφο του κ. Βέρτη και το δεξί του χέρι, να το πω έτσι.
Λέω, θα ενημερώσετε μέχρι το βράδυ την ορχήστρα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εμβολιασμένοι, είμαστε ανεμβολίε. Έκανα πέσα ενσωμάτων. Λέω, τι συμβαίνει, πείτε μα. Δεν είναι καμία ενημέρωση από εκεί πέρα. Ειδοποιώ την ορχήστρα με ένα, ξέρετε, έχουμε ένα μοδικό τσάτ, α πούμε. Ναι. Πανικό. Κακή είναι κακό μετά από λίγε μέρε, αφού έγινε χαμό όλα τα παιδιά φώναν τι μα έχετε κάνει εδώ πέρα και τι μα έχετε κάνει. Μα μαζεύει ο κύριο Γκάτση σε μια καφετέρια στη Λιφάδα και μα λέει, παιδιά, μάλλον λέει, μα ξυγέλεσε αυτό ο γιατρό. Άρα θύμα και ο Νίκο Βέρτη. Έτσι μα λέει. Και λέω στον κύριο Βέρτη, με συγχωρείτε κύριο Βέρτη, λέω. Μα λέτε τώρα δηλαδή πω όλη αυτή την επιχείρηση εδώ πέρα την έστησε, ξεγέλασε ένα γιατροδάκο, τρία κράτη, τρει κυβερνήσει, τρία συστήματα υγεία. Γιατί περάσανε εμβόλια, υποτίθεται πάνω από, από την Ελλάδα. Έτσι, μοιράσανε πλαστέ κάρτε. Ένα γιατροδάκο χωρί συνεργού, ξεγέλασε τρει κυβερνήσει, μια Ισραηλινή εταιρεία και εσά, που δεν αφήνεται δραχμή να πέσει κάτω έτσι, πώ το λένε, και καλά κάνετε. Στο κάτω-κάτω. Ξεγέλασαν δηλαδή δύο μεγάλε κυβερνήσει. Καμία απάντηση βέβαια. Και η απάντησή του ήταν, παιδιά, εντάξει, τώρα ξέρετε την πατήσαμε. Καλό είναι βέβαια αυτό, ξέρετε να μην δείτε προ τα έξω, γιατί ξέρετε πώ είναι τα κανάλια. Βέβαια, αν λέει κάποιο ότι θα κατακλείσει το γιατρό, και τι να κάνει το γιατρό. Εγώ θα καταδικαστήσω να κάνει διερεύνηση στου πάντε. Γιατί μου το γιατρό. Έχουμε λέει για μάρτυρε. Όχι, κύριε Βέρτη μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, εδώ... Εμεί θα πάμε να κάνουμε διερεύνηση, να κάνουμε πώ το λένε τα διερεύνηση. Όλη την υπόθεση, όλοι είμαστε με διερεύνηση. Όλοι είμαστε ταυτόχρονα. Μεν συμμετείχαμε, αλλά δεν ξέρω εγώ ποιο. Άλλοι τα οργάνωσαν, δεν έχουμε τι ίδιε ευθύνε. Καταθέσατε μήνυση. Ένα συνάδελφο λοιπόν, ένα συνάδελφο, όχι ακόμη εγώ. Μετά από ένα μήνα περίπου στέλνει ένα εξώδικο στον κύριο Βέρτη, ζητώντα επίσημε εξηγήσει. Mm-hmm. Παίρνει κάποιε εξηγήσει, δεν τον καλύπτουν. Λέει ο κύριο Βέρτη ότι για όλα τα εργάνωση λέει την Ισραηλινή παραγωγή, την οποία δεν την είναι την Ισραηλινή παραγωγή. Κάνει μόνο στο γιατρό, στο γιατρουδάκο. Λέει στο τελευταίο τραγωγό τη αμάξη. Κάνει μήνυση ο κύριο Βέρτη. Και τον οποίο τον κατηγορεί για τι πράγματα, για τα πλοία, ούτε καν για την απάτη. Ότι λέει, γιατί εγώ μετά έμαθα πω αυτό είναι διασώστη. Εγώ τον πήρα τηλέφωνο, του ζήτησα το τηλέφωνο του γιατρού να μου το δώσουν, να του ζητήσω εξηγήσει. Και στο τέλο του λέω, είστε γιατρό, αγαπητέ μου. Όχι, μου λέει, είμαι διασώστη του ΕΚΑΒ. Δηλαδή ούτε καν έλεξε αν είναι αυτό ο άνθρωπο γιατρό, έτσι. Μάλιστα. Γίνεται, μου, γίνεται αγωγή. Μια χαρά έλεγξαν. Μια χαρά έλεγξαν. Γίνεται αγωγή. Μάνο, γίνεται αγωγή από τον συνάδελφο. Κάνει λοιπόν μήνυση κατά γνώστων. Καλεί ο εισαγγελέα τον κύριο Βέρτη για εξηγήσει. Mm-hmm. Και τότε μόνο κάνει μήνυση στο γιατροδάκο ο κύριος Βέρτης. Άρα ο κύριος Βέρτης κάνει μήνυση και στο γιατρό που τον εξαπάτησε. Όχι και στο γιατρό, μόνο στο γιατρό. Στο γιατρό. Μόνο στη μήνυση του, μέσα στη μήνυση του όμως, κατά ονομάζει, ως υπεύθυνη την Ισραηλινή εταιρεία. Αυτή τον έφερε, αυτή τον κάνανε. Άρα για την υπόθεση αυτή. Για αυτή την υπόθεση υπάρχει μια μήνυση κατά γνώστων από τον συνάδελφό σου. Μια μήνυση δικιά σου. Όχι, μισό λεπτό. Για αυτήν τη μήνυση που κατάθεσε ο συνάδελφός μου, Περικλής ο Αλλιώπης, με κάλεσε εμένα για μάρτυρα. Ναι. Βγαίνω λοιπόν εγώ ως μάρτυρας να καταθέσω για αυτή τη μήνυση, mm-hmm. καταθέτω και μετά από λίγες μέρες μου στέλνει μήνυμα ο κύριος Βέρτης, μου λέει: Μάνο, θα θέλω εξώδικο να αλλάξει αυτά που είπες και από σετέωρη θα κάνω λογές στην ορχήστρα. Έχεις αφήσει λεπονούμενα για μένα. Και με απολύει. Φυσικά τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ότι είναι αυτά τα πράγματα, με απολύσετε αν είναι ποσό εργοσιακή μεταβολή, επειδή πήγα στην εισαγγελέα, στην ανακρίτρια και κατέθεσα για αυτά που είδα. Έτσι, το θεωρώ κατάχρηση εξουσία, το θεωρώ εκδηλωτική απόλυση και φυσικά το θεωρώ και επιχείρηση συγκάλυψη τη υποθέσεω. Άρα. Γιατί όταν οι υπόλοιποι μουσικοί βλέπουν ότι εγώ, επειδή μίλησα για ανακρίτρια, απολύομαι, όταν ο συνάδελφό μου μετά από λίγε μέρε παίρνει αγωγή από τον κύριο Βέρτη 200.000 από ένα νέο πατέρα 35 χρονών που έχει μια κορούλα βρέφο σχεδόν, στο μουσικό του ρίχνει αγωγή 200.000 για εκφοβισμό, αυτά είναι, τι πράγματα είναι αυτά. Για να καταλάβουμε. Δεν μας δίνει και καμία εξήγηση. Για να καταλάβουμε. Αλλά, τώρα σε, ναι. ποινικό, σε νομικό επίπεδο. Μήνυση ο συνάδελφός σου κατά γνώστον για τον εμβολιασμό που αποδείχθηκε ότι δεν είναι εμβολιασμός. Είναι μαϊμού εμβολιασμός. Μπράβο, είναι μαϊμού. Μήνυση ο Βέρτης στον γιατρό, τον μαϊμού γιατρό. Στον γιατρό. Μπράβο, τον Κύπριο. Και εσύ. Αγωγή στον κύριο Βέρτη για την απόλυσή μου και φυσικά όλα αυτά που τράβηξε. Έτσι, που τράβηξε μέσα στο ήττο με τα μου εμβόλια. Αλλά αφήσετε τα νομικά τώρα τα μεταξύ μας. Ναι, όχι, θέλω να δώσω νομικό επίπεδο τώρα αυτό που κινείται. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό που το θέσαμε. Ναι. Και επίσης και μια αγωγή του κυρίου Βέρτη στον Περικλή Αλλιώπη που ζητάει 200.000. Γιατί? Για συκοφαντική. Γιατί, επειδή λέει το συκοφάντησε με τη μήνυσή του, το συκοφάντησε στην ανακρίτρια και στους δικαστές. Ακούστε τώρα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι καθαρά κομβιστικά. Σε μια υπόθεση, Μάνο μου, είναι δύο οι πλευρές. Εμείς οφείλουμε να πούμε και τις δύο πλευρές. Η μία πλευρά δικιά σας. Ναι, λέει. Τι λέω. Κοιτάξτε η πλευρά, λέω. Φυσικά, πείτε το. Αυτό λέω. Γι' αυτό τα λέμε. Γιατί σε μια υπόθεση είναι δύο πλευρές. Πάντως, εσείς έχετε χαρτιά στα χέρια σας που λένε ότι εμείς δεν εμβολιαστήκαμε ποτέ. Ούτε μαϊμού εμβολιασμός.
Ναι, αυτό λέω. Το τεστ αντισωμάτων. Γιατί θα έπρεπε το τεστ. Ο Περικλής, ο άλλος συνάδελφος σου έκανε τεστ αντισωμάτων. Εγώ έδωσα, πώς το λένε, σε όλους τους μουσικούς παιδιά. Κάνετε κάτι τα τεστ αντισωμάτων να δούμε τι κάναμε. Και έχουν πάρα πολλά. Όλοι κάνανε. Και δεν είχε κανένα αντισώματα. Κανένα. Μάλιστα. Βέβαια, κοιτάξτε. Εδώ πέρα υπάρχουν και άλλες πτυχές της ιστορίας. Καταρχάς, λίγες μέρες πριν παρακαταθέσω την ανακρίτρια για την μήνυση του κυρίου Αλλιώπη, ο συνεργάτης του Γνήμου Βέρτη, ο Καρόλος ο Καμπάς, μας έθεσε στα καμαρίνια στους μουσικούς στο Ήτον και δούλευα ακόμα μαζί του, έτσι. Mm-hmm. Α, και υπόψη με την εταιρεία την Ιδρελινή, την οποία δεν μείνει ο κύριος Βέρτης, ακόμη συνεργάζεται. Έτσι, που κατά τα άλλα του κανόνισε τα πάντα. Χορηγούς, θα σας εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, μας έφερε λοιπόν τη δική του μήνυση που σκόπευε να καταθέσει εναντίον του γιατρού. Και εγώ διαβάζω τη μήνυση εκείνη και βλέπω μέσα πως καταρχάς ο κύριος Βέρτης λέει θέτει ως ημερομηνίου εμβολιασμού τις πλαστές ημερομηνίες εμβολιασμού. Από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ τώρα έχουμε ένα μήλο. Να το ξεκαθαρίσω το μήλο, λοιπόν. Αφήσαμε να το ξεκαθαρίσω. Έτσι, δεν είναι δύσκολο ο μήλο, αλλά το ξεκαθάρισα. Δαπάνησα πολύ θεία ουσία, συγκέντρωσα πολλά στοιχεία, αλλά δεν έχω ξεκαθαρίσει το μήλο. Λοιπόν, ο κύριος Βέρτης, λοιπόν, βλέπω ότι ξεκινάει τη μήνυση του λέγοντα ότι εμβολιαστήκαμε τις ημερομηνίες που γράφουν πάνω οι κάρτες. Και όχι τις πραγματικές ημερομηνίες. Σε μια συνομιλία μου με τα δεξιά του κυρίου Βέρτη, τον κύριο Καμπά, μου εξηγεί για ποιο λόγο βάλανε. Δεν είπα από τον χρόνο, μάλλον όχι από τον χρόνο, 10 μέρες μετά που γυρίσαμε και εγώ του ζητάω εξηγήσεις. Μου εξηγεί με ποιο σκεπτικό μπήκαν οι λάθος ημερομηνίες. Μου λέει ότι πρέπει να έχουν περάσει 7 μέρες από τη δεύτερη δόση που έχουμε κάνει για να επιτρέψει το Ισραήλ να μπούμε μέσα. Οπότε έπρεπε να φαίνεται, ο κύριος Βέρτης, επειδή ταξίδεψε νωρίτερα από εμάς, έπρεπε να φαίνεται πως έχουν περάσει αυτές οι μέρες. Οπότε πήγανε πίσω. Ναι, κατάλαβα. Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Μην λένε ότι δεν ξέρουν. Εδώ θα είμαστε. Μάνο, θα δούμε πως. Εδώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει τώρα μήνυση στη μήνυση, αγωγή στην αγωγή. Πάντως το ζητώ. Υπάρχει τεράστιο σκάνδαλο δημόσιας υγείας. Υπάρχει μια τρομερή εργοδοτικές ευθύνες και εργοδοτική εφερασία. Γι' αυτό θα τα λύσετε. Αυτά θα λυθούν στα δικαστήρια και θα παρακολουθούμε. Δεν είναι μόνο δικαστήρια, υπάρχει το Υπουργείο Υγείας εδώ πέρα. Ναι, ενώ όλοι οι αρμόδιοι φορείς, όσοι εμπλέκονται. Εσείς θα κάνετε καταγγελία, φαντάζομαι, στο Υπουργείο Υγείας έχετε κάνει. Εμείς έχουμε κάνει ήδη από πέρσι. Ενώ ο κύριος Βέρτης, ο οποίος βρέθηκε καταγγέλει, ούτε καταγγελία στις αρχές έκανε, ούτε τίποτα. Ούτε καμιά μήνυση. Θα θέλαμε και μια αντίδραση, μια τοποθέτηση επί του θέματος από την πλευρά του κυρίου Βέρτη, να δούμε. Και εγώ θα ήθελα, βλέπετε, δεν μιλάει. Καταγγέλει συμπτώμενος ο κύριος Βέρτης. Να ρωτήσετε το, να σου πω, κύριε Παπαδημολάου, μια ερώτηση κάντε του. Ποιες ημερομηνίες εμβολιαστήκατε? Εγώ δεν θέλω να πάρω καμιά άλλη απάντηση. Να μας πει ο κύριος Βέρτης ποιες ημερομηνίες εμβολιάστηκε. Μάλιστα. Με το εμβόλιο στο Ήτον, ποιες ημερομηνίες? Μάλλον θα παρακολουθούμε την υπόθεση. Ήταν ο Μάνος Επιτροπάκης. Ακούσατε την περιπέτεια. Για το χρόνο που διαθέσετε για την υπόθεση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.